Λοιπόν, καλησπέρα. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για την Evolution. Ανάμεσα στους Bulldogs. Τους Raptors. Πρώτο καλάθι. Φορές. Αλλά θα γυρίσει. Σκόρες για τρεις. Αστοχός. Λουβάρης. Την μπάλα γυρνάει. Πάλι στο Λουβάρη. Κάπου από το καλάθι. Παίξανε το pick and roll. Καλά του ήρθε. 4-2. Το 4. 4-2 είναι. Τέσσερα, δύο, 8.5. Τέσσερα, δύο, 8.5. 8.5. Λοιπόν, λύθηκε ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο δημιουργήθηκε τεχνικής φυσέως. Μίλτος με τον Γκόρε. Φορές μαζεύει. Το βασκυγιώνει στην αγαπημένη του γωνία. Γιώργοπουλος. Από τον Απέργη, ο οποίος και θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Θανάση, τι έλα ρε. Κορές. Δόβας. Αστοχός. Το 4 όλα παραμένει. Πρώτη αγωνιστική της Evolution εδώ στο ΣΕΒΕ. Μας περιμένει έτσι κι αλλιώς ένα ανταγωνιστικότατο πρωταθλήμα φετός. Αλλά τι δεν θα έρθει. Κόρες. Κατελαρόπουλος. Ο Αντώνης αστοχίσει. Περιασμένος από τα υπερβολικά πολλά ξενύχτια του καλοκαιριού. Θα μαζέψει το rebound, ο Δόβας τον περιμένει στη γωνία. Θα πάρει την μπάλα. Είπα το Δόβας, εκπληκτική πάσα στον Κατελαρόπουλο. Εκείνος θα τελειώσει με ταμπλό. 6-4. Thank you.
Βασιλάκος, ο Θέμολης. Μητός, Γεωργόπουλος, Κοκκίδης. Τον μπάλα κουμπάει σε ψηλό και πολύ καλά κάνουν γιατί δεν έχει αντίπαλο. Τουλάχιστον όσον αφορά τον όγκο του και το ύψος του. Τώρα θα τα καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί όλα αυτά. Είναι μια άλλη κουβέντα. Βήματα. Λουμπάρι βλέπουμε πιο αδύνατο από ποτέ. Τελειτός. Στον τριών πόντων. Ωραίες, θα πάει μέχρι μέσα. Γεωργόπουλος, Διαμαντής, Απέργης, Τσολούβαρη. Εκείνος από τα 4 μέτρα θα πάρει το σούτ. Ο Κόβας ελέγχει το rebound. Ο Τελαρόπουλος πιο αργός από ποτέ. Έχει γυρίσει με παραπανήσια κιλά από τα ξενύχτα το καλοκαίρι. Συν 5 σίγουρα είναι, συν 5. Γεωργόπουλος ακοπεί από τον Αντώνη, επιμένει το νούμερο 7 τον Οράνη. Θα πάρει το φάουλ στη συνέχεια. Από το Σακά. Παναφορά της μπάλας από την baseline. Διαμαντής. Λουβάρης. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν θα δικαιωθεί. Πολύ ωραία φάση στον Μπορέ. Σιγά μην το χάνε. Παλιά μου δεν είναι κόσκινο. Τα χρυσά του χρόνια αυτά τα είχε για πρωινό. Αφού μεγαλώνει γίνεται και καλύτερος αυτός. Είχε το τρίποντο στο ρεπερτόριό του, τώρα μας έδειξε και μία άλλη. Αστεχώς. Ωραίες. Ανοίγει λογαριασμό για την σεζόν 23-24. Έξω τη γραμμή των 6.75. Διαμαντής, Απέργης, Λουβάρης. Διαμαντής. Το σίδερο. Λουβάρης. Πάρα πολύ όμορφη η ενέργειά του, το γύρο στεφ, 11, 8. Ο Κόρες άφησε το Λουβάρι πίσω του, δεν σου κάνει το φάουλ. Βασιλιάκος, όχι. Λοιπόν, 3 αλλαγές. Και ο Τζόρτζ μέσα. Και ο Κοντογιαννάκης. Και με το νούμερο 11 ο Χιλάς. Εδώ βάζω στο δεύτερο. Όχι. Ο Μίντος θα κρατήσει την μπάλα με δυσκολία υπό τον έλεγχο του. Σήμερα και θα κάνει λάθος πάσα. Δόβα, στη γωνία, φορές. Άλλη μια φάση στον αδελφό του ήθελε, δεν τον είδε. Δημήτρη, το 4 έσκαπα. Το 4, εντάξει. Έλα, που είσαι, ναι.
Μίλτος. Σαγκελαρόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Κατσουράκης. Μπάλα στο Τζόρτζ. Στείλε μου μήνυμα ρε. Έχει το κρος. 11-10. Ωρες. Πατσουράκης. Με τον Ριανάκη απέναντί του. Πατσουράκης στα τρίφορο. Θα σκοράρει. Και θα επαναφέρει τη διαφορά στους τρεις πόντους. 13-10. Το Ριανάκης. Ο Χιλάς περιμένει στη γωνία. Θα πάρει την μπάλα. Θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει. Πατσουράκης. Κορές. Ροβάς. Τζόρτζ. Στο Μίλτο. Σίδερο. Ο Βάς. Ο λάθος. Θα πάει προς το καλάθι. Θα στοχίσει. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κορές, τον αδελφό του, εκείνος θα πάρει το τρίποντο. Πάρω τον Κορέ. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Παύλο. Δέκα, Τζόρτζ είναι γνωρί, τέλος, το δεκαλέπτου, θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, τότε τώρα είναι να ξεκίνησε. Ζουβάρης. Κιλάς, Τζόρτζ. Απόψε ο Λουβάρης, θα πάρει την μπάλα, θα την αφήσει στο καλάθι, 14-12. Γιαννάκης. Θα τον εμποδίσει ο Πατσουράκης ο σκοράρι. Καμινιάκος.
Πάρει τον τρίποντο ο αρχηγός. Πολύ κακό. Κάκιστο. Λουβάρης. Γιόρτζ. Βασιλάκος. Νομίζω ότι σε αυτόν πρέπει να πηγαίνει κυρίως η μπάλα για να αποφασίσει. Θα κάνει αυτό που μόλις είδατε. Θα περάσει στην δημιουργία. 14 όλα. Η είσοδος του σαφέστατα ανεβάζει επίπεδο τους Bulldogs στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι. Δεύτερο δεκάλεπτο στην πρεμιέρα της Evolution. Εδώ στο 7 ο Τσουράκης θα στοχίσει. Σε πολύ βαρύς στον Ιθήνο Νου. Βασιλάκο, Λουβάρη στην γωνία. Καπηγιαννάκης πήρε το φάουλ από τον Κόπα. Βάζει μπροστά τους Bulldog. Λοιπόν, 14-16. Εντάξει όλα. Ο Γιώργης θα πάρει την προσπάθεια. Μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι του και βγήκε. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να πάρουν προβάδισμα. Αρμινακός αδυνατή να σκοράρει. Αναφορές. Φωνάζει παρόν. Βάζει μπροστά την ομάδα του με 18-16 Λουβάρης. Ας το θες. Τώρας μαζεύει στον αδελφό του. Αριστερό διάδρομο, καλάθι και φάουλ. Σε μια γνώριμη κατάσταση για εκείνον. Με ένα γρήγορο 4-0 στο συν 2 γηπεδούχοι. Βασιλάκος. Πέντε και 52. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο σέβερ. Βασιλάκος με τον Μπορέ απέναντι του. Τον μπέκει στα πόδια. Θα την κερδίσει. Βρήκε τον κόρο που ήθελε για να πληγώσει την αντίπαλη ομάδα. Τωρές, Σαγκελαρόπουλος διστάζει. Θα πάει προς τα μέσα, δεξί διάδρομο. Η άμυνα των Bulldogs απούσα. Λουβάρη στη ρακέα τρίπλα, θα γυρίσει, πάγει ο Καλάς για παγίδα. Γεωργόπουλος. Η
Φορές. Αρμενιακός. Ούτε τώρα. Βασιλάκος με τον Αρμενιακό. Πάνω του. Γεωργόπουλος. Δεν πάει κανείς πάνω του. Ο Σακάς τελευταία στιγμή. Ο Φεκτόρι Μπάουτ. Πάνω τον Αντώνη. Και πολύ καλή άμυνα στη συνέχεια. Βασιλάκος. Πολύ ωραία τον Αφέργη, θα κοπεί καθαρά. Κατοχή και πάλι για τους Bulldogs. Μίλτος. Γεωργόπουλος. Θα στοχίσει. Αμυνακός. Θα πάει μέχρι μέσα. Ούτε τώρα. Κατοχή για τους Bulldogs, οριακό το παιχνίδι, ντέρμπι. Μπροστά οι παιδούχοι, αλλά με την καυτή ανάσα στον σβέρκο τους. Τον Bulldogs. Ωραίες με τον Αφέρκη πάνω του. Πέσαν και δύο στο παρκέ. Ο Σεκελαρόπουλος αστόχησε. Μίλτος, ακολουθεί ο Λουβαρίς, σιγά που δεν θα το βάλει. 22 όλα, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν. Βασιλάκος. Και για να δούμε άμα οι Οράνοι θα περάσουν μπροστά. Το γραφιστό, ψηλός δεν έχει κανένα απόλυτος πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι ούτυρο στο ψωμί του αυτής της φάσης. Νομίζω δεν τον έχουν εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε. Σε τριών πόντων Απέργης μαζεύει την μπάλα στο Βασιλάκο και για να δούμε άμα θα χτίσει μια φορά άνω της μιας κατοχής. Γεωργόπουλος, ο Μίλτος είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος. Μαζεύει ο Σακελαρόπουλος. Και από εκεί στον Αρμενιακό. Μπήκαμε στα τελευταία δύο λεπτά του ημιχρόνου. Κορές. Στον αδελφό του. Νομίζω ότι ο Αντώνης θα το πάρει. Λάθος νομίζω. Καλά και φάουλ. Όχι. Thank you.
23-24. Βασιλάκος. Γεωργόπουλος. Ακουμπάει και πάλι στο ψηλό η μπάλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουν πιο πολύ για να ανοίξουν την άμυνα των αντιπάλων τους. Απέργης. Λάθος. Το φάρο το Γεωργόπουλο στον κορέ. Ένα και 13. Πατσουράκης. Κοβάς. Θα στοχίσει. Βασιλάκος. Θα φέργεις. Θα συνεργαστούν άψογα οι δύο γκάρτ τον Πόρτο Νταλή. 23-26. Στους 3 πόντους η διαφορά. Θα πετύχει και το καλάθι και να δούμε τι δέθησαν τώρα οι διεκτές. Στο σακάτο φάουλ. Τώρα φλερτάρι με τη... Βασιλάκος. Κορκίδης. Είπαμε, θα πρέπει να τον τάξει. Η λογική αυτό λέει. Είναι μόνος του. Θα πάει στην επαφή με τον Κορκίδη. Θα πάει. Πάμε το ψε. Κάνε δευτερόλεπτα. Μέσα στο μάτι. Ο Δόμας θα σου κάνει στην εκνοή. Τι έβαλες ρε λέ μου. Απίστευτος Δόμας. 28 όλα. Κλείνει το ημίχρονο με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Πάμε στο ημίχρονο και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ενάρξη δεύτερη μικρόνου. Κορές. Σαγελαρόπουλος. Κορές. Θα πατήσει καλά, θα πάρει την προσπάθεια και θα πετύχει το καλάθι. Κορκίδης. Πάει ο Σακάς. Τι έκανε ο Κορκίδης εκεί. Άντε να γυρίσει πίσω τώρα. Είναι ένα θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι. Ο Κορκίδης έχω την εντύπωση ότι πρέπει να λειτουργήσει και σαν ένας playmaker ρακέτας. Ωραία, θα εκτορκίσει και πάλι το δεύτερο συνεχόμενο. 32-28. Στο συν 4. Ο Σιλάκος θα πάει στην επαφή. Θα έρθει ο Κορές από πίσω και να τον κόψει. Κατακού παρόν. Κορές για 3 στα τη γωνία. Σακά στο φόλιο. Το βάλε. Ο Σέντερ Τσέπης. Σέντερ Τσέπης. Προς τον Κορκίδη, καλά προς τον Κορκίδη, όλοι τσέπη είμαστε. Κυλάς, σιδερό, Σακάς θα μαζέψει, θα πάει και την μπάλα στο παρκέ. Κορές, Κορδόβα. Ο Αντώνης δίστασε. Όταν διστάζει κάποιος, τεχνική ποινή σε ποιον. Παλαμάκι στον Κορκίδη, μάλιστα.
Κυριακή θα περάσει τον πάγκο. Πάντα 5-28. Ο Σιλάγκος θα πατήσει καλά. Θα στοχίσει. Δεν είναι το κάνει το χαρτίρι που το καλεί. Για να δούμε το Μπατσουράκι. Θα τρέξει όλο το γήπεδο στο Δόβα. Μαζεύτηκαν όλοι από εκεί. Κακό θα πω. Κακές αποστάσεις. 35-30. Διακυρώ στυλά. Λοβάς, σιδερό, σε Λουμάρης. Θα βρει ο Λουμάρης στο διάβα του τον Δόβα. Ο Δόβας βρει την κεφαρδής πλάτη στο παρκέ. Τριανταπέντε-τριανταδύο, τρέχουνε σε ρίτες 1-0 τώρα. Σαγκάς. Πάρει το φάουλ. Ήταν διαμαντή. Βασιλάκος Λουβάρης. Η μπάλα ξέρω τη γράμμη 6.75 στους τριών πόντων. Κακό. Επιθετικό rebound. Ο Χιλάς τρίπωσες στο ζωγραφιστό των γήπεδουχων. 35-34 στο 6-0 το σερί. Κάπως έτσι πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Λουβάς. Ματσουράκι, άλλη μια πάσα θέλει, κακή, πολύ κακή. Λουβάρης. 35-36. Η απάντηση είναι άμεση, 5-34. 5-32, να διορθώσω. Με το σκορ στο 35-36 στην κόψη του ξηραφιού. Πάμε σε time out. Λοιπόν, για πάμε. Σκορές. Σκοράρει και αυτός ο αριστερό χειράς. Ο ένας είναι δεξής. Ο άλλος ο αριστερό χειράς. Ο Παύλος με το 23. Ο Βαγγέλης με το 8. Τζόρτζ για 3. Εδώ μας ελέγχει. Ο Σουράγης. Διαμάντης. Το 37-36 παραμένει. Ωραίες, Παξιδάκης με τον Λουβάρη απέναντί του.
Για να δούμε τον Βαγγελή, στο Δόβα. Ώρα να σκοράρει και θα το κάνει. Θα μας πάει. 40-36. Βασιλάκος. Σε μείνει μπάλα στα χέρια. Ή όχι. Όχι, Διαμάντης, επιθετικό θα μετρήσει αν μπει. Αρμενιακός μαζεύει. Αρμενιακός θα βρει τον Κορέ. Εκπληκτική ενέργεια. Έμεινε στον αέρα και τελείωσε με το κακό του χέρι το δεξί. Μάλιστα. Τι άλλο να κάνει. 42-36. Ο Πάβλος έβαλε καλαθάρα. Βασιλιάκος, το time out τελείωσε. Θα πάρει το foul, αν πει θα μετρήσει. Βρήκε τον τρόπο να πληγώσει τους Λιβερούχους. Ντοβάς θα τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. 44-39. Για ακόμη μια φορά και ο Παύλος και ο Βαγγέλης είναι εξαιρετικοί. Απέργης. Βασιλάκος για τρεις. Σίδερο. Θετικό rebound. Έσορο στην πρώτη. Έσορο στη δεύτερη. Χέρι του. Τα καλάθι θα έρθει από το Γιαννάκη στο σκόρερ. 44-42. Κορές. Μασουράγκης. Παύλος. Το ρούπαρε απέναντι του. Θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στις. Καμενιακός. Ο Τσουράκης θα περάσει με μόνος του. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον αρχηγό. 46-42. Είναι στιγμές. Οι Μπούλτος δεν έχουν παίξει άμυνα απόψε. Σε καμία περίπτωση έχουν δεχτεί 46 πόντους ήδη. Βασιλάκος. Από τα χέρια τελευταίος ακούμπησε ο Απέργης, μάλιστα. Ωραίες. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάει το καλάθι. Μαζεύει.
George. Φορές. Θα πάρει το φάουλ. Κατσουράκης Αρμενιακός. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κορές. Θα πάρει το τρίποντο. Αδερφός είπε επιθετικό. Ο Παύλος θα την κρατήσει την μπάλα. Αρέσκεται να πηγαίνει σε επαφή. Κατσουράκης. Ένα βηματάκι πίσω. Θα που ακούμπησε η μπάλα στο φάνη. Θα αποχείς και πάλι να την κυβερνήσεις. Αρμενιακός. Βλέχτηκε. Τα παιδιά της Bulldogs. Ο Γιώργος έχει κερδίσει το φάουλ. Κορές. Θα πάρει την προσπάθεια. Θα στοχίσει, άμυνα θα βγει. Τελείωσε και το τρίτο δεκάλεπτο με σκορ 48-43. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε. Το τελευταίο δεκάλεπτο όπου θα κρίνει και τον νικητή. Κορές θα τριφτήσει για ακόμη μία φορά την άμυνα των Bulldogs. Το α και το ω αυτής της ομάδας. Φιλάς. Βάρης είναι στη γραμμή. Την μπάλα στο σίδερο. Ρεφ. Πατσουράγης. Κορές, για να δούμε πώς αντιμετωπίσουν και τον έναν και τον άλλο. Τον παίζει με under στο screen, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Under στο screen, τον Κορέ. Σορτζίδης. Την μπάλα στο ψηλό. Ότι γίνει φάουλ. Στο Σακά. Thank you.
Λουβάρης, κακές αποστάσεις εδώ, κλειμαζεται όλος ο κόσμος στο ζωγραφιστό. Ο Λουβάρης θα στοχίσει, ο Γιωργόπουλος στο επιθετικό, θα προσποιηθεί το καλάθι. 92-46. Είναι μόνος του. Ο Τσουράκης επιθετικό rebound. Χάσε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Λούβαρης. Εξαιρετικός. Και 52-48. Όσο τους κρατάνε τους Bulldogs στο παιχνίδι και δεν τους τελειώνουν. Θα μπει ο Βασιλάκος στα τελευταία 5 λεπτά. Θα το χτυπήσει στα ίσα. Αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνουμε. Σακάς, νέο τρίποντο, το δεύτερο μέσα. 55-48. Πολύ μεγάλο τρίποντο τον Σέντερ της παρέας, τον Σαντελαρόπουλου, του Ζόβα, τον Δωρέδον και τον λοιπόν παικτών Τροτσορχίδης, Γεωργόπουλος, τίποτα Λεμιρεύ, Αρμενιακός, που πάει, τι πήγε να βάλει, δεν τον θέλει απόψε. Εντάξει, έχασε τρία εύκολα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό ήταν καλό, αυτό του λένε για τον πάγκο, πολύ καλό θα έλεγα. Λοιπόν, στο μείον 7 οι Bulldogs. Μίλτος, Λουβάρης. Βήματα. Άρον Άρον σηκώνει τον Βασιλάκο. Γιωργόπουλος στον πάγκο. Και ο Τζόρτζ μέσα, όχι. Δόβα ετοιμάζεται και πάλι. Δε στο Αρμενιακού. Σακάς θα γυρίσει. Το πάλι. Έβγαλε και τη γλώσσα. Θα το φλούκα. Ελπίζω για εκείνους να μην έχουν την κατάληξη που και ο αγώνας της ομάδας. Ο Μίλτος για τρεις! 57-51! 6-15! Πολύ μεγάλο τρίποντο, Μπατσουράκης! Το βάλω το Κορκίδη. Έχουμε αλλαγή. Διαμάντη στο παρκέ. Τη θέση του Κορκίδη. Ένα φάουλ, ναι. Σακάς για τρεις. Κι αυτό μέσα! Στα μυθυλιά! Σε ποιον! Στον πάγκο! Το μπορέ! Σε ποιον είναι φιλιά! Θα ρωτήσουμε μετά. Υπάρχει μια ερωτική διάθεση μεταξύ των παιχτών των Ιβραντούχων. Ο Διαμάντης δηλώνει παρόν. 60-51, τίποτα δεν έχει τελειώσει η διαφορά. 60-53 στους 7. Και έχουμε φάουλ από Λουβαρή. Πρώτο ομαδικό. 3 έχουν οι γηπεδούχοι. Τσουράκι στον πάγκο. Ο Κορέ στο παρκέ. Τώρα είναι και οι δύο, και ο Παύλος και ο Βαγγέλης. Ρόβας. Πρέπει να βγάλει την μπάλα. Πανέμορφα στο Σακά. Θα πάρει εκείνο το φάουλ. Πόπο, πόπο, πόπο. Μια πάσα. Ο Σακάς θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Οτιδήποτε βλέπουμε από εδώ και πέρα σε βολή, σε επίθεση είναι άκρο σημαντικό.
κάθε λάθος από εδώ και πέρα στοιχίζει. 61-53 κρατάνε το προβάδισμα. Στην προσπάθεια που κάνουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους για φέτος. Λουβάρης. Βασιλάκος. Στο χιλά. Σε ποιον, στο Μίλτο. Αποφύγει τον Αντώνη. Θα πάει μπροστά μέσα. Τι καλά τι έβαλε. Είναι εκπληκτικός. Απόψε έχει βρει τις πιο πολλές λύσεις μέσα, κοντά στο καλάθι. 61-55. Δόβας. Σακελαρόπουλος και αυτό. Όχι. Το χάσε ο Αντώνης. Βασιλάκος, το Μίλτο. Κυλάς. Βασιλάκος. Ο Μίλτος περιμένει στη γωνία, έχει οπλίσει. Ο Βασιλάκος προσπαθεί να του τη δώσει, πέφτουν όλοι στο παρκέ, μεγάλες συμμαχές. Για να δούμε τον Κορέ, θα αποφύγει το Λουβαρί, θα τελειώσει, όχι! Δεν είναι δυνατόν! Ο Βασιλάκος, Λουβαρίς, ρακέα τρίπλα, το φάλο τον Κορέ, το έκανε, το έκανε, το έκανε. Τέταρτο φάου, απέργιστο παρκέ. Όλα τα όπλα τώρα τον Οράνη. Για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά ο Βασιλάκος. Το Λούβαρη. Αλλά Πίτερς θα στοχίσει. Ο Πίτερς δεν αστοχίσε. Δόβας για 3. Αστοχή ο Δόβας. Τρία και 40. Βασιλάκος θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ευκαιρία να μειώσουν στους 4. Μπράβο. Στην πρώτη. Συντά 1.57. Σακελαρόπουλος. Με ταυλό παρακαλώ από τον Αντώνη. Την πιο κρίσιμη ώρα. Σηκώνει το χέρι του και λέει εδώ είμαι για να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει την νίκη. Βασιλάκος. Η άμυνα είναι καθαρή, αλλά η μπάλα θα βγει από τα χέρια του Παύλου. Τι είπα τώρα, δεν είναι ακορδόνια του. Λουβάρης είναι παραφορά. Μαντουμάν άμυνα. Κορές θα κλέψει απρόσεκτη πάσα του Μίλτου. Προϋποθέσεις εκπληδιασμού. Θα τελειώσουν τη φάση. Οικογενειακή υπόθεση. Μίλτος. Πρέπει να κοιτάξει. Οικογενειακή υπόθεση λέγαμε. Ευάγγελου και Παύλου. Νέα. Τι έβαλε ο άνθρωπος. Απίστευτος. 65-59. Πολύ μεγάλο καλάθι, γιατί αν δεν έμπαινε αυτό. Αυτή η επίθεση θα έχει χαρακτήρα σαν τεντεφ για τους Bulldogs. Κορές. Ο Δόβας έκοψε. Πατσουράκης, Σακάς για το τρίτο του. Πάλι φυλάκι στέλνει. Σε ποιον όμως.
Στο Σαγκελαρόπουλο. Τι γίνεται μεταξύ τους. Αστοχή. Κορές. Κατσουράκης. Ο Κορές είναι μόνος του. Κόχασε. Επιμένει. Ούτε τώρα Σακάς. Το βάλε. Και νομίζω ότι αυτό το καλάθι θα δώσει και τη νίκη στους γηπεδούχους. 70-59. Νομίζω είναι καλύτερη. Δεν έχουν παίξει άμυνα απόψε οι Bulldogs, που είναι το χαρακτηριστικό τους. Έχουν δεχτεί 70 πόντους. Δεν βρήκανε λύση στο μαρκάρισμα ούτε του Παύλου ούτε του Ευάγγελου. Και στο τέλος προέκυψε και ο Σακά στα τρίποντα του Σακά. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δύο ήταν αμαρκάριστα. Του δώσαν ψυχολογία και βάλε και το πιο τραβηγμένο. Θα πρέπει να πιέσουν τώρα. Πατσουράκης. Δεν υπάρχει λόγος για σύνες για τους γηπεδούχους. Θα πρέπει να πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Τι κάνουμε τώρα. Απίστευτο. Ο Τουράκης. Κορές. Άστοχος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Απέργης. Ο Μίλτος για τρεις. Άστοχος. Και κάπου εδώ τα πάντα τελειώνουν. Θα πάρουν τη νίκη. Θα ξεκινήσουν με το δεξί της υποχρεώσεις τους. Ντοβάς. Πατσουράκης για 2. 72-60. Χτίζουν και διαφορά τώρα. Απόντος του Κέσσαρη να πούμε. Πού είναι ο Αντώνης. Με νέο look να πούμε, με νέο look. Λοιπόν, 72-62, θα πρέπει να παίξει γιατί θα παίξει και διαφορές ρολό. Δεν έχει τώρα το fair play. Την μπάλα για... Λοιπόν, Κορές. Το πάει μέχρι μέσα, το πέτυχε το καλάθι. 74-62. Φάουλ στο τρίποντο. Βάλισε. Άλλη μία, ο Δόβας μπερδεύτηκε, για τρίποντο, για τρεις ήτανε. Εγώ θα τους θα πω. Ο Δόβας είναι και διαιτητής, οπότε δεν το έχει καταλάβει ότι είναι αυτό το γραμμή 65. Λοιπόν, αυτό ήτανε, 74-63 το τελικό σκορ.